Θείο <Τι> Πνεύματι, συγκροτηθέντες, δημοσοφθείτε, τροπεοφόρος, αθλοφόροι, Χριστού τεσσαράκος, Πυρός γαρ και η δότος εν δόξη δοκήμασθεν δες λαμβρώσε δόξαστιτε ολετισαστε τριών αντίνη Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, όλοι εσείς που ακούτε τις εκπομπές μας, αλλά και όλοι εσείς που για πρώτη φορά θα ακούσετε μία εκπομπή τέτοιου είδους. Μας αξιώνει και πάλι η χάρη του Θεού να είμαστε και πάλι μαζί επί το αυτό για να μιλήσουμε για τους βίους των Αγίων μας και τα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ας τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτήν του την μεγάλη δωρεά και για όλες τις δωρεές που μας έχει δώσει στη ζωή μας. Να τον ευχαριστήσουμε για όσα έχουμε και για όσα δεν έχουμε. Γιατί αυτά τα οποία δεν έχουμε, για κάποιο λόγο ο Θεός δεν μας τα έδωσε. Γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ζητούμε από τον Θεό πράγματα τα οποία Εάν μας τα δώσει θα αποβούν καταστροφικά για την ψυχή μας. Η προσευχή μας σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες πρέπει να περιλαμβάνει τρία στάδια. Δοξολογία, ευχαριστία και οικεσία. Να δοξολογούμε τον Θεό για το άπειρο μεγαλείο Του, έπειτα να Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έδωσε και για αυτά που δεν μας έδωσε και ύστερα να Τον παρακαλούμε για τα αιτήματά μας και πάντοτε να λέμε Κύριε όπως εσύ θέλεις και όπως εσύ γνωρίζεις ελέησόν με όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας να αγωνιστούμε όπως οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Μάρτυρες να κόψουμε το αμαρτωλό μας εγωιστικό θέλημα. Να κάνουμε τον αγώνα μας να αγαπήσουμε τον Χριστό μέσα από την καρδιά μας και όλα τα άλλα προστεθήσετε ημίν, θα μας τα δώσει ο Θεός. Πολλές φορές ως άνθρωποι απελπιζόμαστε λόγω των αμαρτιών μας, λόγω των συνεχών πτώσεών μας. Δεν πρέπει όμως γιατί η απογοήτευση είναι η χαρά του διαβόλου. Ας κάνουμε τον αγώνα μας να περιορίσουμε και να φτάσουμε σε σημείο με τη βοήθεια του Θεού να ελαττώσουμε και να κόψουμε τα πάθη μας όσο μας επιτρέψει ο Θεός γιατί επιτρέπει ο Θεός τα πάθη για να ταπεινωνόμαστε λένε οι πατέρες αλλά κυρίως να επικεντρωθούμε στο πώς θα κάνουμε αγώνα για να αγαπήσουμε εξ όλης της καρδίας μας τον Χριστό. Και ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Χριστό αυτομάτως κόβει και τα πάθη του για να είναι αρεστός στον Χριστό τον οποίον αγαπά. Το παράδειγμα δηλαδή της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης όπως έδειξαν οι Άγιοι Πατέρες και οι Μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Στην σημερινή μας λοιπόν εκπομπή θα μιλήσουμε για τον δύο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που μαρτύρησαν στην παγωμένη λίμνη της Σεβαστίας, των οποίων η Θεία και η Ιερά Μνήμη εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 9 του μηνός Μαρτίου. Όταν ο σκληρόκαρδος ειδωλολάτρης αυτοκράτορας λικίνιος 308 έως 323 με τον οποίον ο Μέγας Κωνσταντίνος μοιραζόταν την εξουσία όταν πέταξε ο λικίνιος το πρόσωπο της υποκρισίας και αποσχίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, εξέδωσε διατάγματα εναντίον των χριστιανών και έστειλε σε όλες τις επαρχίες άρχοντες επιφορτισμένους να εκτελέσουν τις διαταγές του, θανατώνοντας με φρικτά μαρτύρια όσους δεν υποτάσσονταν στην ειδωλολατρική ψευτοθρησκεία. Το 313 μετά Χριστόν, ο Λυκίνιος μαζί με τον Μέγα Κωνσταντίνο υπέγραψαν το διάταγμα της ανεξιθρησκείας το διάταγμα των Μεδιολάνων, στο Μιλάνο το οποίο τότε ονομαζόταν Μεδιόλανα. Και με το διάταγμα αυτό μπορούσε ο κάθε υπήκοος του Ρωμαϊκού κράτους να πιστεύει όπου θέλει, χωρίς διωγμούς και κυρώσεις. Ο Λυκίνιος όμως δεν σεβάστηκε αυτό το διάταγμα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τότε ήταν αυτοκράτορας στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Λυκίνιος στο δυτικό, ο Λυγίνιος όμως έκανε επανάσταση κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου και επέβαλε δικούς του νόμους και όχι αυτούς τους νόμους που είχαν ψηφίσει από κοινού. Αργότερα όμως ήρθαν σε μάχη και ιτήθηκε ο Ολικίνιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας. Μέχρι όμως να ιτηθεί ο Λικίνιος εδίωξε απεινό τους χριστιανούς ο έπαρχος Αγρικόλας που ορίστηκε από τον Λικίνιο για την Καπαδοκία και την Μικρή Αρμενία ήταν από τους πιο πρόθυμους εκτελεστές των διαταγμάτων του Τυράνου και κάλεσε στην Σεβάστια όπου είχε την έδρα του την 12η Στρατιωτική Αυτοκρατορική Λεγεώνα την οποία διοικούσε ο Δούκας Λυσίας. Σαράντα από τους στρατιώτες αυτής της Λεγεώνας Άνδρες νέοι γενναίοι, οι οποίοι έχεραν εκτίμησης για τις υπηρεσίες τους, αρνήθηκαν τότε να θυσιάσουν στα είδωλα και διακήρυξαν την χριστιανική του πίστη. Οι 40 Άγιοι Μάρτυρες, οι οποίοι ήσαν το πιο επίλεκτο τάγμα του λικινίου. καταγόντουσαν από διαφορετικές περιοχές, αλλά ήσαν ενωμένοι με την ίδια πίστη στο Χριστό, και παρουσιάστηκαν εν ενή στόματι και μια καρδία ενώπιον του επάρχου, σαν αθλητές που εγγράφονται για να λάβουν μέρος σε αγώνες και δηλώνοντας την αληθινή του ταυτότητα έλεγαν «Είμαι χριστιανός». Ο Αγρικόλας αρχικά δοκίμασε να τους πάρει με το μέρος του δείχνοντας πραότητα, εκθιάζοντας τα κατορθώματά τους και υποσχόμενος προνόμια και τιμές εκ μέρους του αυτοκράτορα αν υπάκουαν στις προσταγές του. Ένας από τους Αγίους απάντησε στον άρχοντα ποια ήταν η κοινή γνώμη και των 40 μαρτύρων και είπε «Αν καθώς λέγεις βασιλεύ, έχουμε αγωνιστεί γενναία για τον επίγειο αυτοκράτορα, με πόσο μεγαλύτερο ζήλο πρέπει να δοθούμε τώρα στον αγώνα για την αγάπη του Παμβασιλέως. Για εμάς μια ζωή υπάρχει, ο υπερχριστού θάνατος» τότε τους έριξαν στην φυλακή και προετοίμαζαν μία νέα ανάκριση και εκεί οι άξιοι αγωνιστές της ευσεβίας γονάτισαν για προσεύχοντα στον Χριστό να τους διαφυλάξει στην αληθινή πίστη και να τους ενδυναμώσει στον επικείμενο αγώνα τους. Καθώς αγρυπνούσαν ψάλλοντας ύμνους, εμφανίστηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τους είπε «Αρχίσατε καλά, αλλά ο Στέφανος θα δοθεί σε όποιον υπομείνει μέχρι τέλους. Την επομένη το πρωί ο έπαρχος Λυσίας τους κάλεσε και πάλι και ξανά άρχισε τις σχολακίες του. Όμως ένας από τους μάρτυρες, ο Άγιος Κάνδιδος, τον ήλεγξε δημόσια για την μελιστάλαχτη υποκρισία του, προκαλώντας έτσι την οργή του. Παρόλα αυτά, μην μπορώντας να πράξει τίποτα εναντίον τους, Αφού ο στρατηγός τους Λυσίας δεν τους είχε κρίνει, ο Αγρικόλας διέταξε να τους ρίξουν εκ νέου στην φυλακή. Ο αρχηγός τους, ο Λυσίας, έφτασε στην Σεβάστια μετά από επτά ημέρες και τους οδήγησαν ενώπιον του. Καθοδόν, ο Μάρτις κυρίων ενεθάρρυνε τους συντρόφους του λέγοντας «Τρεις είναι οι εχθροί μας, ο διάβολος...» ο Λυσίας και ο Έπαρχος. Τι μπορούν να κάνουν εναντίον μας ενάντια σε σαράντα στρατιώτες του Χριστού. Όταν τους είδε τόσο σταθερούς και αποφασισμένους, ο στρατηγός Λυσίας πρόσταξε τους άλλους στρατιώτες να τους σπάσουν τα δόντια με πέτρες. Αλλά μόλις πήγαν να εκτελέσουν το πρόσταγμα του τυράννου, θεία δύναμη του τύφλωσε και μέσα στην σύγχυσή τους χτυπιούνταν ανάμεταξύ τους. Ο στρατηγός Λυσίας, εξοργισμένος τότε, άρπαξε μία πέτρα και την εξφενδώνησε εναντίον των Αγίων, αλλά η πέτρα χτύπησε τον έπαρχο Αγρικόλα και τον τραυμάτισε σοβαρά. Μετέφεραν έτσι τους Αγίους στην φυλακή για την νύχτα, μέχρι ότου να αποφασίσουν σε τι μαρτύριο θα τους υπέβαλαν. Θέτοντας σε εφαρμογή, όλη την διαστραμμένη φαντασία του ο έπαρχος διέταξε να τους αφαιρέσουν τα ενδύματα και να τους αφήσουν γυμνούς στην παγωμένη λίμνη που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την πόλη της Σεβαστίας, ώστε να πεθάνουν μέσα στους φρικτούς πόνους που προκαλεί το ψύχος του χειμώνα. Για να κάνει χειρότερο το μαρτύριο των Αγίων σκέφτηκε ο έπαρχος να στήσει μπροστά στους Αγίους έναν μεγάλο πειρασμό. Διέταξε λοιπόν να ετοιμάσουν στην όχθη της λίμνης ένα ζεστό λουτρό, έτσι ώστε αυτός που θα εγκαταλείψει τον αγώνα, νικημένος από το ψύχος του χειμώνα, να βρει παρηγοριά στο ζεστό λουτρό. Μόλις άκουσαν την απόφαση οι Άγιοι, άρχισαν να συναγωνίζονται ποιος θα βγάλει πρώτος τα ρούχα του, λέγοντας Ας μην βγάλουμε αδελφοί μόνο τα ρούχα μας, αλλά ας αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος είναι φθαρμένος κατά τις επιθυμίες της απάτης. Ευχαριστούμε σοι Κύριε, διότι βγάζοντας τα ενδύματά μας, αποβάλουμε την αμαρτία, επειδή εξαιτία του όφεως φορέσαμε τον δερμάτινο χιτώνα, τώρα ας τον αποβάλουμε ώστε να αποκτήσουμε τον παράδεισο τον οποίο χάσαμε. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο. Και ο Κύριός μας εξεγυμνώθη. Τι μεγαλύτερη τιμή για τον δούλο από το να όσα έπαθε ο Κύριός του. Και μάλιστα εμείς είμαστε εκείνοι που γυμνώσαμε τον ίδιο τον Κύριο, διότι το τόλμημα αυτό ήταν έργο στρατιωτών». Θα εξαλείψουμε λοιπόν από μόνοι μας την κατηγορία που έχει καταγραφεί εις βάρος μας, δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος, αλγινή η πήξης, αλυδία η ανάπαυσης. Ο λίγον ας και θέλομεν θερμανθεί εν κόλπης Αβραάμ. Αυτά τα διασώζει ο Μέγας Βασίλειος σε έναν λόγο του και τους Αγίους 40 μάρτυρες. Είναι δρυμής ο χειμώνα. Είναι τσουχτερό το κρύο του χειμώνα, αλλά απέναντίας είναι γλυκής ο παράδεισος. Θα πονέσει το σώμα μας από το κρύο, θα πήξει το αίμα μας, όταν θα μας βάλουν στην παγωμένη λίμνη, αλλά σκεφτείτε πόσο ωραία θα είναι η ανάπαυση που θα αισθανόμαστε αιώνια στον παράδεισο. Ας υπομείνουμε λίγο το κρύο και θα ζεσταθούμε στους κόλπους του Αβραάμ. Για τον κόπο που θα κάνουμε αυτή τη νύχτα θα εξαγοράσουμε την αιώνια χαρά. Θα ανταλλάξουμε μία νύχτα με όλη την αιωνιότητα. Ας κατακαούν τα πόδια μας για να χορεύουν συνεχώς με τους αγγέλους. Ας κοπούν τα χέρια μας για να έχουν παρησία να υψώνονται προς τον Δεσπότη Χριστό. Αφού ούτως ή άλλως θα πεθάνουμε. Ας πεθάνουμε λοιπόν τώρα για το Χριστό για να ζήσουμε αιωνίως. Γεννέσθω η θυσία ημών ενώπιον Σου Κύριε και ήθε να γίνομεν δεκτή ως θυσία ζώσα, ευάρεστος εις Σε, γεννόμενη ολοκαυτώματα του ψύχους και ουχή του πυρός. Ας γίνει Κύριε δηλαδή η θυσία του μαρτυρίου μας ευπρόσδεκτη ενώπιον Σου. Σου προσφέρουμε τον εαυτό μας ως ολοκαυτώματα. Αυτά τα διασώζει ο Μέγας Βασίλειος εις το εγκόμιον εις τους Αγίους τε σαράκοντα μάρτυρας. Ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο με αυτόν τον τρόπο οι Σαράντα μάρτυρες προχώρησαν πάνω στον πάγο όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος με μία ψυχή προς το μαρτύριο χωρίς άλλο δεσμό παρά την θέλησή τους και όλη την νύχτα άντεξαν τον παγωμένο αέρα ο οποίος είναι ιδιαίτερα ψυχρός σε εκείνα τα μέρη, να τους περονιάζει, προσευχόμενοι στον Κύριο να εξέλθουν και οι σαράντα νικητές από αυτόν τον αγώνα, χωρίς να λείψει ούτε ένας από αυτόν τον ιερό αριθμό, ο οποίος συμβολίζει την πληρότητα. Καθώς η νύχτα προχωρούσε, τα σώματά τους άρχισαν να ξυλιάζουν από το κρύο και το αίμα τους άρχισε να παγώνει προκαλώντας αφόρητους πόνους στην καρδιά. Οπότε ένας από τους σαράντα στρατιώτες, νικημένος από τον πόνο, βγήκε έξω από την λίμνη και βάδισε προς το ζεστό λουτρό. Η μεγάλη όμως διαφορά της θερμοκρασίας τον θανάτωσε σχεδόν ακαριέα, στερώντας του τον καλή Στέφανο. Και έτσι ο δύσμυρος εστερήθη κατάμφω ζωής προς χέρου και θείας. Έχασε και την πρόσχερη ζωή, διότι το που μπήκε στο λουτρό πέθανε από τη ζέστη, αλλά έχασε και την θεία ζωή, την οποία θα κληρονομούσε εάν υπέμενε λίγο ακόμη το μαρτύριο. Οι άλλοι 39 στρατιώτες, θλιβόμενοι για την απώλεια του συντρόφου τους, πολλαπλασίασαν τις δεήσεις τους, ως που Μέγα Φως άστραψε στον ουρανό και στάθηκε πάνω από την λίμνη θερμένοντάς τους ενώ άγγελοι του Θεού κατέρχονταν από τον ουρανό, στεφανώνοντάς τους με 39 απαστράπτοντες στεφάνους. Κατέβηκαν δηλαδή άγγελοι του Θεού και τους έβαλαν λαμπρά στεφάνια επάνω από τα κεφάλια τους. Μπροστά σε αυτό το θαύμα ένας από τους δεσμοφύλακες ονόματι Αγλάιος, ο οποίος ζεσθενόταν τότε κοντά στο λουτρό, ένιωσε να αφυπνίζεται η πίστη στην συνείδησή του και διαπίστωσε ότι στον αέρα έστεκε μετέωρο ένα στεφάνι σαν να περίμενε κάποιον να έρθει για να συμπληρώσει τον αριθμό των εκλεκτών μαρτύρων. Τότε ο δεσμοφύλακας Αγλάιος ξύπνησε τους συραδέλφους του, πέταξε τα ρούχα του και προχώρησε γοργά στον πάγο για να ανταμώσει τους μάρτυρες φωνάζοντας ότι και αυτός είναι χριστιανός. Όταν την επομένη ο Αγρικόλας πληροφορήθηκε το γεγονός, διέταξε να βγάλουν τους μάρτυρες από τη λίμνη και να τους αποτελειώσουν σπάζοντας τους τα πόδια και κατόπιν να ρίξουν τα σώματά τους στην πυρά, ώστε να μην μείνει ίχνος από τον ένδοξο αγώνα τους. Καθώς οδηγούσαν τους μάρτυρες στο έσχατο μαρτύριο, αυτοί έψαλαν διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Αφού οι δήμοι εξετέλεσαν το έργο τους, φόρτωσαν τα σώματα των μαρτύρων σε ένα κάρο για να τα μεταφέρουν στην πυρά. Πρόσεξαν τότε ότι ο πιο νέος στην ηλικία από τους μάρτυρες ο Μελίτων ήταν ακόμη ζωντανός και τον άφησαν πίσω με την ελπίδα ότι θα απαρνηθεί την πίστη του. Η μητέρα του Μελίτωνος όμως που βρισκόταν εκεί, πήρε το σώμα του γιού της και το φόρτωσε η ίδια στο κάρο λέγοντας «Μη στερηθεί τον Στέφανο, αγαπημένο μου παιδί, πήγαινε μαζί με τους συντρόφους σου για να απολαύσεις αυτό το αιώνιο φως που θα απαλύνει την οδύνη μου». Και χωρίς ούτε ένα δάκρυ συνόδευσε το κάρο στην πυρά με το πρόσωπο ολόφωτο. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, η μητέρα του μάρτυρος Μελίτονος, ο οποίος ήταν ο πιο νέος στην ηλικία, μικρό παιδάκι ήταν, πήρε το παιδί της και το έβαλε η ίδια πάνω στο κάρο και του είπε παιδί μου, πήγαινε και εσύ με συνδρόφου σου, για να μην χάσεις το στέφανο της δικαιοσύνης που θα σου δώσει ο Θεός». Οι στρατιώτες έκαψαν τους Αγίους Μάρτυρες και σκόρπισαν τη στάχτη και έριξαν τα οστά στον ποταμό όπως τους διέταξε ο έπαρχος. Μετά από τρεις ημέρες όμως οι Άγιοι Μάρτυρες παρουσιάστηκαν στον Άγιο Πέτρο επίσκοπο Σεβαστίας, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου και του υπέδειξαν το σημείο του ποταμού όπου θα έβρισκε τα λείψανά τους για να τα προσκυνήσουν οι πιστοί. Αργότερα τα λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων μοιράστηκαν σε πολλούς τόπους και η τιμή τους διαδόθηκε προπαντός χάρης στην οικογένεια του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου που τους ευλαβούνταν ιδιαίτερα. Η Αγία Εμέλια, η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, οικοδόμησε την πρώτη εκκλησία που αφιερώθηκε στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Καθώς και η μονή που διήφθηνε η Αγία Μακρίνα οι αδελφοί του Μεγάλου Βασιλείου ήταν και αυτή η μονή αφιερωμένη στους Αγίους Τεσσαράκοντα. Οι λόγοι που εκφώνησαν προς τιμήν τους τα δύο αδέλφια, Βασίλειος Ωμέγας και Γρηγόριος Νήσις, παραμένουν αφάνατοι. Την νύχτα που προηγήθηκε του μαρτυρίου τους, οι Άγιοι υπαγόρευσαν την Διαθήκη τους υπομορφήν παρενέσεως, στον νεαρό δούλο Ευνοϊκό, ο οποίος υπήρξε μάρτης των αγώνων τους και κατόρθωσε να διαφύγει τον διωγμό. Κληροδότησε αυτό το θαυμαστό κείμενο στους μεταγενεστέρους και μερίμνησε για το ναό όπου θα απαιτήθεντο τα τίμια λείψανά τους. Στην διαθήκη αυτή αναφέρονται τα ονόματα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Αγγίας, Αέτιος, Αθανάσιος, Ακάκιος, Αλέξανδρος, Βιβιανός, Γάιος, Γοργόνιος και Έτερος Γοργόνιος, Δομετιανός, Δόμνος, Εκδίκιος, Ευνοϊκός, Ευτύχιος, Ηλιανός, Ηράκλειος, Ισύχιος, Θεόδουλος, Θεόφιλος, Ήλις, Ιωάννης, Κάνδιδος, Ικλάβδιος, Κιδίων, Κύριλος, Λυσίμαχος, Μελέτιος, Μελίτων, Νικόλαος, Ξανθίας, Ουάλης, Ουαλέριος, Πρίσκος, Σακερδόν, Σεβυριανός, Σισίνιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Φλάβιος και Χουδίων ή Λεόντιος. Ένας από αυτούς, όπως είπαμε, ο οποίος δεν αναφέρεται το όνομά του, στερήθηκε την δόξα του μαρτυρίου και την θέση του πήρε ο στρατιώτης Αγλάιος, συμπληρώνοντα τον Ιερό Αριθμό. Λέει, αγαπητοί φίλοι, ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η εορτή προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων γίνεται όχι μόνο την ημέρα της μνήμης τους στην Εκκλησία, αλλά και στην ψυχή του πιστού. Μιμήθηκε στον μάρτυρα, ζήλεψε στην αρετή του, έτερεξε σε πάνω στα ίχνη του» και αν ακόμη δεν είναι η μέρα της εορτής του, εσύ ετέλεσε την εορτή του μάρτυρος. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εκείνοι περιφρόνησαν τη ζωή, εσύ περιφρόνησε τις απολαύσεις. Μέσα από τους βίους των Αγίων, βρίσκουμε παρηγοριά στις δυσκολίες της ζωής μας, βλέπουμε ότι οι Άγιοι υπέφεραν πολλά και φοβερά βασανιστήρια, με υπομονή και χαρά, παράδοξο μεν φαινομενικά αλλά αληθινό, τους έκαιγαν, τους έγδερναν, τους έριξαν στην παγωμένη λίμνη όπως εν προκειμένου τους Αγίους τα Σαράκοντα μάρτυρες, κι όμως οι μάρτυρες έμεναν αμετακίνητοι, ήρεμοι και γαλήνιοι. Οι βίοι των Αγίων αποτελούν τρόπον τηνά ένα καθρέφτη όπου μπορούμε να δούμε κατά πόσο είμαστε σωστοί χριστιανοί. Επειδή είμαστε αδύναμοι, επειδή έχουμε συνηθίσει μέσα στην ραθυμία και όλους αυτούς τους διαφόρους περισπασμούς του Δίου, είναι δύσκολο να υπομείνουμε μαρτύριο. Αλλά ο Θεός επιτρέπει διάφορα είδη μαρτυρίου, είτε πειρασμού είτε οτιδήποτε, αναλόγως στον καθένα με το μέτρο της δυνάμεώς Του. Οι Άγιοι του Χριστού αποτελούν πρακτικό οδηγό και μέτρο σύγκριση και εάν δούμε τους βίους των Αγίων και δούμε το πώς πρέπει να είμαστε, πώς θέλει ο Θεός να είμαστε, γιατί οι βίοι των Αγίων, όπως έχουμε πει, αποτελούν το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Τότε θα σταματήσουμε να καμαρώνουμε για το πόσο χριστιανοί είμαστε. Πρέπει να μελετάμε τους βίους των Αγίων για να έχουμε ζωντανή τη θύμησή τους σε κάθε βήμα μας και έτσι θα ξέρουμε τι κάνουμε. Και θα συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με τη χάρη του Θεού είμαστε δυνατοί, όπως ακριβώς και οι Άγιοι, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι σαν και μας, είχαν όμως ταπείνωση, είχαν μετάνοια, είχαν καθαρή ψυχή, γι' αυτό και ο Θεός τους αξίωσε να φτάσουν στο μαρτύριο. Και τους μάρτυρες, με το μαρτύριο του αίματος, αλλά και του οσίους με το μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι δύο τα είδη μαρτυρίου, μαρτύριο του αίματος και μαρτύριο της συνειδήσεως που υπέμεναν οι ασκητές στις ερήμους. Και σε οτιδήποτε μαρτύρια κι αν έρθουν, μέσα από τους βίους των Αγίων θα πάρουμε δύναμη. Βλέπετε ότι υπάρχουν Άγιοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλα τα στρώματα. Πλούσιοι, οι οποίοι απέριψαν τον πλούτο και αφοσιώθηκαν στον Χριστό, Άγιοι που ζούσαν μέσα στον κόσμο, ασκητές, Άγιοι έγκαμοι, Άγιοι μάρτυρες, παιδομάρτυρες, μικρά παιδιά, ολόκληρες οικογένειες που θυσιάστηκαν, ασκητές μέσα στον κόσμο, ο καθένας σύμφωνα με το μέτρο των δυνατοτήτων του. Και έτσι θα θαυμάσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία ιδρύθηκε με το αίμα του Χριστού, αλλά στερεώνεται επάνω στο αίμα και τους ιδρώτες των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων και των Ηρώων της Πίστεως. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, οι Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες να πρεσβεύουν για μας στο Θεό και ήθε να μας δίνει δύναμη ο Χριστός δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να υπομένουμε τις οποιασδήποτε δυσκολίες της ζωής μας και να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για να είμαστε αρεστοί στο Θεό μας. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει όλους